πάνω. Μαρία Ελένη, πόσο καιρό έχω να σε δω? Χρόνια, την Κρήτη. Από την Κρήτη, πρέπει την να έχουν περάσει τουλάχιστον 6 χρόνια από τότε. Νομίζω, ναι. Ήτανε τότε με τον Γιώργο το Χρήστου, αυτούς από το... 7 χρόνια. Fame ήταν τότε με το Fame Story που ήταν και στήκτο. Συγκεκριμένο Fame Story ήταν το πιο παθιασμένο Fame Story. Δηλαδή ο κόσμος όχι μόνο βλέπει φανατικά, αλλά και φανατικά ήθελε κάποιος να τους βγάλει εκτός. Ήταν η Μάρο Ηλίτρα, δηλαδή ποιοι ήταν όλοι αυτοί, ναι, που είναι Καλομήρα. Καλομήρα, ήταν και τα λέγαμε στην παραλία. Για πες μου τώρα, μένεις μόνη σου? Μένω μόνη μου χρόνια, δεν είναι τώρα. Μένω μόνη μου από τα 19 μου. Εγώ δεν το έχω καταλάβει γιατί. Μέχρι και τότε που σε είδα για τελευταία φορά, σε θυμάμαι πολλές φορές. Με τη μητέρα μου. Με τη μαμά σου μαζί. Και έχουμε μείνει μαζί. Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται όταν έχεις τέτοιους γονείς με τόσο δυναμικές προσωπικότητες. Και είσαι και εσύ, δεν είσαι ήρεμο παιδάκι. Δεν γίνεται. Και οι δύο είναι έτσι κάπου. Ή θα είχα ευνοχιστεί τελείως, ή θα είμαι αυτό που είμαι τώρα. Θα ήμουνα. Οπότε δεν γίνεται να είναι τρεις άνθρωποι το ίδιο έντονοι μέσα σε ένα σπίτι. Γίνεται ο πανικός. Οπότε επέλεξα να μείνω μόνη μου και πολύ καλά έκανα. Σε ποιο σχολείο είχες πάει εσύ? Στο Μωραίτσι. Α, στο Μωραίτσι. Αλλά με διώξανε και πήγα στο Κάμπιον. Γιατί δεν τους έκανε? Με διώξανε γιατί. Είσαι ζωηρό παιδί. Εγώ σε πολύ ήσυχη μικρή όταν θα το γνωρίζει. Εγώ. Δεν μπορεί στην κάμερα, μπορεί να χατράκι εκείνη που είναι μικρούλα που χώραγα και τέτοια. Αλλά στο σχολείο καμία σχέση. Καμία σχέση. Και κοπάνες έκανα και δεν έδινα εξετάσεις, έβαζα λευκές κόλλες. Δεν με ενδιαφέρει σχολείο καθόλου, καθόλου, καθόλου. Καλά, σε διώξανε από ιδιωτικό, δεν το πιστεύω. Την πήγα στο κάμπιον μετά. Παράδειγμα φοβερό. Δεν μου λες, δεν μπορώ να βάζω σε καλούπια. Το πιο έτσι ζόρι που σου κάνανε, ζόρισμα, ποιο ήταν στην περίοδο του σχολείου? Δηλαδή τότε που τους είπανε τέλος, εμείς δεν την κρατάμε σε αυτό το σχολείο. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τους είχα τρελάνει τόσο πολύ εγώ που αυτό που ακούγανε δηλαδή ήταν το λιγότερο. Δεν σε πιστεύω. Αλήθεια, αλήθεια. Από τους δύο ποιος ήταν πιο ψυχρέμος, ο πατέρας ή η μάνα σου? Κανένας. Κανένας. Εσύ καλά να το σκεφτόσουν αυτό μετά. Δηλαδή τώρα σε αυτή την περίοδο του σχολείου. Ναι. Πού ήσουν 15 χρονών, πόσο θα ήσουν, 16. Τι να σκεφτώ, εγώ το μόνο που θέλω να βγω έξω, να δω τον κόμενό μου, ξέρω εγώ, τις φίλες μου, να πάω για καφέ, να πω. Αλήθεια, να πάω να βγω έξω το βράδυ, αυτό με ενδιαφέρει μόνο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μην δεν σκεφτώσουν το μετά, ρε παιδί, αν θα γίνει φασαρία, αν θα τσακωθείτε, αν θα σου βάλουν χέρι, αν θα σε κλειδώσουν, αν σου πουν τιμωρία μέσα. Ποτέ, 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 ποτέ. Πώς τους είχες πάρει τον αέρα, ρε? Τώρα μιλάμε για το Λικουρέζο και τη Λάσκαρη. Πραγματικά δύο πολύ δυναμικούς έτσι ανθρώπους που. Δύσκολο παιδί, πολύ. Πολύ δύσκολο παιδί. Νομίζω ότι ήμουν το μάθημά τους. Λες, ε. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ. Δηλαδή, πώς γίνεται καμιά φορά κάποια παιδιά να γίνονται πραγματικά πιο δυναμικά από τους γονείς σε μικρή ηλικία? Γιατί στην πορεία, εντάξει, η ζωή στην έτσι πρέπει να εξελίσσεται και το παιδί να γίνεται πιο δυνατό από το μπαμπά του ή τη μαμά του και πιο αυτόνομο κτλ. Αλλά πώς ένα παιδάκι μπορεί. Να. Μπορεί, ρώτα τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, μπορεί πάρα πολύ εύκολα. Εγώ πραγματικά τους είχα, δηλαδή, τους γονάτισα. Πολύ δύσκολη εφηβεία περάσανε με μένα. Την εφηβεία την κατάλαβες από ποια ηλικία και μετά, από τα 13 και μετά, τα 14 και μετά? Πολύ μικρή, από πρώτη γυμνασίου. 13. 13 εκεί. Δηλαδή, και στο δημοτικό ήμουνα. Δεν ήμουνα ήρεμη. Δεν ήμουνα καθόλου ήρεμη. Παιδί μου, σε είχαν μαλώσει πότε μικρή? Δεν με μαλώνανε πολύ, όχι. Βασικά, ό,τι θέλει η μητέρα μου γινόταν στο σπίτι. Κλασικά. Όπως στην Ελλάδα, συνήθως. Κάπως έτσι γίνεται. Εντάξει, και σωστό είναι αυτό κατά μία έννοια. Αλλά υπήρχε, ξέρεις, ο μπαμπάς έλεγε άσπρο, η μαμά έλεγε μαύρο. Πάντα πήγαινα προς τη μαμά γιατί η μαμά ό,τι ήθελε. Γενικά. Είδες που τα παιδιά καταλαβαίνουν και εμείς νομίζουμε ότι τα ελέγχουμε. Νομίζουμε ότι. Αλλά τα παιδάκια και μικρά που είναι, ξέρουν πώς να μας χειριστούν. Προς τα πού να πάνε για να κάνουν το δικό τους. Ή πού τους παίρνει πιο πολύ να. Αλλά δουλεύανε και πάρα πολύ. Ειδικά ο πατέρας μου δουλεύε πάρα πολύ. Οπότε αναγκαστικά η επικοινωνία περισσότερο ήταν με τη μητέρα μου. Και επειδή έβγαινα και από πάρα πολύ μικρή, που αυτό ο παπάς μου δεν το δεχότανε. Αλλά δεν φταίω. Όταν ήμουν στο δημοτικό και η μαμά μου με έπαιρνε παντού στα θέατρα, έξω, στα μπουζούκια. Δηλαδή από πολύ μικρή. Πόσο μικρή ρε Μαρία Ελένη τώρα? Πολύ μικρή, πολύ μικρή, πολύ μικρή. Πώς σου φαινόταν εσένα, πώς τα έβλεπες εσύ τότε όλα αυτά σαν παιδάκι? Μ' αρέσανε πάρα πολύ. Δηλαδή μ' αρέσανε πάρα πολύ. Απλά τώρα πλέον που είμαι 32 και έχω περάσει πάρα πολλά, ξέρεις, και έξω και από εδώ και από εκεί, τώρα είμαι σε άλλη φάση. Δηλαδή, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Που μπορεί άλλη τώρα στην ηλικία τη δικιά μου να είναι, ξέρει, στην τρέλα και στην. Μα νομίζω ότι ό,τι του λείπει του καθένα κάνει. Δηλαδή σε αυτή τη φάση, όπως και μόνη σου λες, έχει ζήσει και. Και γαμό! Και πάρτε! Και όλα! Και τις τρέλες και ξέρω εγώ τις κρεπάλες και τα πάντα. Όλα, όλα, όλα. Και τώρα σε μια άλλη φάση. Βγαίνεις τώρα? Βγαίνω πολύ επιλεκτικά πλέον. Πολύ επιλεκτικά και προτιμώ να είμαι σπίτι, να μαγειρεύω, να έρθω τη φίλη. Μαγειρεύεις? Ναι. Αυτό που το έμαθες?
Μόνη μου. Η ανάγκη. Μαζί μόνη. Μ' αρέσει πολύ να μαγειρεύω. Αλλά, μ' αρέσει πολύ, αλλά επειδή εγώ είμαι χορτοφάγος γενικά, δεν τρώω κρέας και γενικά προσέχω πάρα πολύ. Αυτά που κάνω, ξέρεις, είναι λίγο. Τα τρως μόνη σου. Τα τρώω μόνη μου. εκτός αν τύχει να έρθουν φίλοι, εντάξει, θα κάνω και κάτι. Έξτρα. Έξτρα. Τι σε έχει καλούπωσει κανένα μέχρι σήμερα, υπήρχε άντρα που σε καλούπωσε. Πώς τη βλέπεις. Νομίζω ότι τώρα είναι σε νομίζω ότι τώρα είμαι σε αυτή τη φάση. Ναι. Α, τώρα είσαι σε αυτή τη φάση. Ξέρεις τι θέλω να μου πεις, μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτόν τον φοβερό γάμο που έκανες πριν από 15 χρόνια, που χάρισε τόσο λίγο. Εγώ τον Απόστολο τον συμπαθώ πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Πάρα πολύ. Το γνωρίζω πολλά χρόνια μέσα από τη δουλειά. Δεν έτυχε ποτέ να κάνουμε παρέα εκτός δουλειάς, αλλά πάντα με λατρεία τον περίμενα να έρθει στην εκπομπή. Είναι καλός, είναι καλός. Είναι ένα πολύ καλό παιδί και ευχάριστο και γεμάτο με τα δικά του, με τις τρέλες του κι αυτός. Τότε. Πιο πολύ. Τώρα είναι πιο... Όχι τώρα. Εντάξει, τώρα κάτι άλλε τρέλε. Τώρα είναι δεν κατάλαβα ποτέ. Πότε ερωτευτήκατε, πότε γνωριστήκατε, πότε παντρευτήκατε, πότε χωρίσατε. Νομίζω ότι ούτε εμείς το καταλάβαμε. Αλήθεια. Αλλά. Εντάξει, έτσι αισθανθήκαμε, έτσι κάναμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε γιατί πρέπει τόσο πολύ. Λες και είμαστε οι μόνοι. Όχι, δεν είναι κάτι μόνο, τέτοιο. Δηλαδή. Αλλά ήταν όχι, πολύ ξαφνικό όλο. Πολύ ξαφνικό, ναι. Όλο. Εντάξει, το ζήσαμε. Το κάναμε. Ωραία είναι να κάνεις πράγματα. Αν δεν έχεις μεγάλη επίπτωση, ας πούμε, ναι, που αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Ήσουν 20-22 χρόνια. Ήμουν 19. Μωρό. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο δεν ξαναπαντρεύτηκε. Σε φόβησε τότε ο γάμος. Όχι. Είπες, μπα, μάλλον ακόμα δεν είμαι έτοιμη να το σκέφτομαι σοβαρά. Δεν είμαι έτοιμη καν στα 19 μου. Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ είμαι και γενικά ελεύθερο. Ναι, θέλω να είμαι μόνη μου. Τι ζώδιο είσαι. Σκορπιός. Α, σκορπίνα είσαι. Μοροσκόπο εγώ καιρό. Πολύ δύσκολο παιδί. Και σε λύνει στον κρυό. Άστα να πάνε. Τα ξέρω, με έχω αναλύσει πάρα πολύ. Με έχω αναλύσει. Δύσκολε όψει όλα αυτά μαζί, ναι. Γενικά ο οροσκόπο είναι πολύ δύσκολο. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία του γάμου καθόλου. Τότε πώς το είπατε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είπατε σε μια του είπατε. Ξέρετε κάτι, εμείς λέμε να παντρευτούμε. Μου έκανε την πρόταση και έγινε, ξέρω εγώ. Είναι πολύ αστεία, δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα. Όσο το σκέφτομαι, λέω, δεν είναι δυνατόν τι είχα κάνει, ας πούμε, στα 19 μου. Αλλά εντάξει. Ήταν ένα ωραίο πάρτι. Πέσανε και παλωθιές. Πέσανε και παλωθιές. Και λέω, το βλέπω τώρα και λέω, καμιά φορά στο τηλέφωνο κάνω πλάκα, λέω, τι άντρα είχα και έχασα, τι άντρα είχα και έχασα, τι άντρα έχασα, Χριστέ μου. Θα είσαι γυναίκα Δημάρχου. Ναι, ναι. Κυρία Δημάρχου σήμερα. Έντονος. Ωραίος, ωραίος είναι, ο Απόστολος είναι πολύ ωραίος, δεν... Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Τα λέει έξω από τα δόντια. Δεν ξέρω, έχετε κρατήσει την επαφή σας, δηλαδή. Δεν μιλάμε καθημερινά. Όχι αλλά... καθημερινά, όχι, αλλά αν το μιλάτε, δεν έχετε να χωρίσετε κάτι, φαντάζομαι. Όχι, 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 όχι. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, δεν σε φόβησε λοιπόν η ιδέα του γάμου. Απλά δεν ήσουν έτοιμη εσύ. Όχι, δεν για να το ξαναδοκιμάσει. Μπορεί τα επόμενα δύο χρόνια. Καλά, δεν είπαμε ότι έκανε μέχρι χτες σημαίνει ότι το κάνει και μετά. Δηλαδή, επειδή μέχρι χτες είχε αποφασίσει αυτό ή δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, δεν θα συμβεί στο μέλλον. Εγώ θέλω να κάνω και οικογένεια. Θέλω δηλαδή. Θέλω πάρα πολύ. Απλά ξέρει, θέλω να είναι κατάλληλη στιγμή. Δεν θα το κάνω πάλι. Πιο συνειδητοποιημένα τουλάχιστον τώρα. Δεν κάνω πάλι. Δύο φορές τα ίδια. Θα παντρευόμαστε, θα χωρίζουμε κάθε φορά. Όχι. Όχι κάθε φορά. Δεν όπως θα φέρει ζωή. Πάμε σε διαφημίσεις.